Βλέπετε εδώ πέρα έχει μαζευτεί πάρα πολύ κόσμος, είναι κάτι πρωτόγνωρο για, για την περιφέρεια της Πελοποννήσου εδώ. Ο κόσμος δεν βγήκε τυχαία στον δρόμο, έχουν φτάσει πια τα προβλήματα σε σημείο που απειλεί την ίδια την ύπαρξή του. Θα σας αναφέρω κάτι που διάβασα πριν κάνα δύο χρόνια, μια μελέτη του Μωυσίδη, ένας πανεπιστημιακός, ο οποίος έδινε στοιχεία της δεκαετίας 80, αρχές της δεκαετίας 90. Έδειχναν τα στοιχεία ότι παρόλα τα πολλά λεφτά που πέφτανε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν επιδοτήσεις, στην ουσία αυτό δεν βοήθησε καθόλου την παραγωγική διαδικασία, χαθήκανε τα χρήματα και οδηγηθήκαμε εδώ πέρα που οδηγηθήκαμε. Τα στοιχεία λοιπόν εκεί λέγανε ότι παρόλο τις μεγάλες επιδοτήσεις, ένα μεγάλο ποσοστό από τους αγρότες ξεκληρίστηκε. Φτάσαμε λοιπόν με αυτές τις συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ενεργά αγροτικό πληθυσμό, οικονομικά αγροτικό πληθυσμό στο 6-6,5%. Οδηγούμαστε στην αφανισμό. Έρχεται τώρα και η καινούργια ΚΑΠ, η οποία πραγματικά, ας πούμε, θα διώξει ένα κομμάτι ακόμα από αυτό το που έχει ήδη παραμείνει. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να δούμε σαν αγροτική κοινωνία πια, μόλι, εν πάση περιπτώσει, πανελλαδικά, θα πρέπει να δούμε τι θα τραφεί αυτός ο πληθυσμός, τι θα τραφεί η Ελλάδα. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να κερδίσουμε πρώτα την εσωτερική αγορά, γιατί πολλά ακούγονται για τα ισοζύγια πληρωμών, εξωτερικών εισαγωγών, εξαγωγών κτλ. Και θα διαβάσατε, θα είδατε κάποια στοιχεία που δίνονται σήμερα από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι αυτό έχει ισοσκελιστεί. Αλλά πώς έχει ισοσκελιστεί, όταν παραμένει, ας πούμε, το 80% του βοδινού κρέατος να εισάγεται, μια σειρά και το γάλα. Εισάγονται μέχρι πρόσφατα, εισάγονταν πατάτες, μήλα, πράγματα που παράγει η ελληνική γη, αλλά το ζήτημα είναι πώς στηρίζουμε αυτούς τους αγρότες να εξακολουθούν να παραμένουν και να καλλιεργούν, να ταΐσουν την ελληνική κοινωνία.